Η πρώτη δημόσια παρουσίαση των έργων της συλλογής Πιέτρου Μπελάζη και Κατερίνας Παπαγεωργίου Μπελάζη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου Τσικρίκη. Η συλλογή περιήλθε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ύστερα από επιθυμία της βολιώτισσας Κατερίνας Παπαγεωργίου Μπελάζη ως δωρεά. Πρόκειται όντως για ένα κληροδότημα που έχει γίνει από τους πολύ σημαντικούς συλλέκτες, Πιέτρο και Κατερίνα Μπελάζη. Κυρία Μπελάζη, Παπαγεωργίου Μπελάζη, είναι από το Βόλο, οπότε ήταν και δική της επιθυμία τα έργα αυτά να μην μείνουν στην Ελβετία και στην Ιταλία, τις χώρες με τις οποίες συνδέθηκαν ως συλλέκτες, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μοναδική για την Ελλάδα συλλογή, η οποία περιλαμβάνει 230 έργα χαρακτικής Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Η συλλογή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί ένα πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο για την τέχνη της χαρακτικής. Στόχος της εκδήλωσης είναι αρχικά να δείξουμε το εύρος της συλλογής αυτής. Πρόκειται για μια διεθνή συλλογή η οποία περιλαμβάνει έργα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά παντού από όλο τον κόσμο. Επίσης με έμφαση σε διεθνείς Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό είναι ο πρώτος στόχος και ο δεύτερος, ίσως και πιο σημαντικός, είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός κέντρου έρευνας της χαρακτικής και έντυπης τέχνης και τη δημιουργία ενός μουσείου όπου σε μόνιμη βάση πλέον τα έργα αυτά θα μπορούν να διχθούν στους πολίτες του Βόλου, της Θεσσαλίας και φυσικά σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς, ελπίζουμε. Η χαρακτική ανήκει στις εικαστικές τέχνες και τα τελευταία χρόνια διδάσκεται και πάλι στις σχολές καλών τεχνών. Η χαρακτική θα λέγαμε ότι δεν είναι από τις πιο γνωστές των εικαστικών τεχνών, αν σκεφτούμε την γλυπτική και τη ζωγραφική κυρίως. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, σίγουρα γύρω στα 20 και 30 χρόνια, ουσιαστικά έχει ενταχθεί ή επανενταχθεί με κάποιο τρόπο στις σχολές καλών τεχνών, γιατί ακριβώς πρόκειται για μια αναλογική, θα λέγαμε, τέχνη. Είμαστε στην εποχή όπου η εύκολη εικόνα, πατάτε ένα κουμπί και έχετε την εικόνα, είναι μέρος της ζωής μας. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση στο κτίριο Τσικρίκη, όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μόνιμος εκθεσιακός χώρος για την παρουσίαση των έργων της συλλογής Μπελάζη.